Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Business Planet εδώ στη Λισαβόνα. Μαζί θα δούμε πώς ένα πρόγραμμα βοηθά και στηρίζει τους μικροεπιχειρηματίες με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ξεκίνησε εδώ και θα μας το παρουσιάσει η Μαριμπέλ. Μέσα σε 2,5 χρόνια έχουμε συμβάλει στην ίδρυση 70 επιχειρήσεων που γέννησαν 160 θέσεις εργασίας. Μείνετε μαζί μας για να γνωρίσουμε μία από αυτές τις επιχειρήσεις. Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Λισαβόνας. Το επισκέπτονται ετησίως πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες. Εδώ βρίσκουμε τον Τιάγκο και το σκούτερ του, με το οποίο πουλάει πορτογαλικές σπεσιαλιτέ με βάση το ψάρι σε όμορφες συσκευασίες. Ο Τιάγκο είναι ο πρώτος επιχειρηματίας που βοήθησε το πρόγραμμα στη Λισαβόνα. Είχαμε την ιδέα να δημιουργήσουμε μια μάρκα με εξαιρετική συσκευασία που στο εσωτερικό τα προϊόντα της θα είναι εξαιρετικής ποιότητας, με βάση το πορτογαλικό ψάρι του Βορρά, επεξεργασμένο με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο παππούς μας το 1911. Χάρη στο πρόγραμμα, ο Τιάγκο κατάφερε να βρει χρηματοδότηση 20.000 ευρώ με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Αυτή του επέτρεψε να αγοράσει το όχημά του και τα πρώτα υλικά. Σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση, ο Τιάγκο και οι συνεργάτιδές του, Μάρθα και Βαρβάρα, βρήκαν πολύ χρήσιμη την προσωπική καθοδήγηση που τους προσέφερε το πρόγραμμα. Ποτέ δεν αισθανθήκαμε μόνοι. Για παράδειγμα, όταν καταθέσαμε το επιχειρηματικό σχέδιο, όταν έχουμε ερωτηματικά, ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα κάποιος που θα απαντήσει στα τηλεφωνήματά μας. Όλα αυτά μας έκαναν να αισθανόμαστε δυνατοί. Φέτος η εταιρεία έλαβε το πρώτο βραβείο επιχειρηματικής δημιουργικότητας στην Πορτογαλία. Τα προϊόντα της είναι διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου και σημείων μεταπώλησης στην Ευρώπη. Σε μερικές εβδομάδες, ο Τιάγκο και οι συνεργάτιδές του θα ανοίξουν το δικό τους μπαρ με τάπας στη Λισαβόνα, με 5 υπαλλήλους. Λοιπόν, το ενδιαφέρον αυτού του προγράμματος, Μαριμπέλ, είναι να βοηθάτε τους μικροεπιχειρηματίες όπως ο Τιάγκο να βρουν τη θέση που τους αναλογεί για να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους. Όντως, έχουμε 3 θερμοκοιτίδες στη Λισαβόνα. Επίσης, υπάρχουν χώροι συνεργασίας, όπως υπάρχει και το Fab Lab για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν δικές τους πατέντες. Η πρωτοβουλία αυτή έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων για τα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας. Από το 2006 ο διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει φέρει στη δημοσιότητα περίπου 3.000 καλές επιχειρηματικές πρακτικές, σχεδόν από όλη την Ευρώπη. Μαζί μας και πάλι η Μαριμπέλ. Το πολύ ενδιαφέρον αυτού του προγράμματος είναι ότι καταρχήν είναι δωρεάν και δεύτερον ότι είναι ανοιχτό σε όλους. Ναι, είναι ανοιχτό σε όλους, από κάθε γωνιά της γης. Μόνη προϋπόθεση η έδρα να βρίσκεται στη Λισαβόνα. Ευχαριστώ πολύ, Μαριμπέλ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Business Planet. Ραντεβού σε 2 εβδομάδες με το νέο μας επεισόδιο.